But we are very impressed about the fantastic work job that the Greek people are doing to these refugees coming from different countries of the world. Είμαστε πραγματικά εντυπωσιασμένοι από την πολύ σημαντική δουλειά που έχουν αποδείξει οι Έλληνες πολίτες στην υποδοχή των προσφύγων που έχουν έρθει στην περιοχή τους από διάφορες χώρες. I think the world will be thanks to you for all your activities that you are doing for these all incoming refugees. Όλος ο κόσμος θέλει να ευχαριστήσει τους Έλληνες για την τη δουλειά που έχουν κάνει και τη βοήθεια που έχουν προσφέρει στους πρόσφυγες που έχουν φτάσει εδώ. But also we want to bring a little bit of hope to all these refugees, to the children, wishing that in next days, weeks, months, they could cross the frontiers and to find the right place in different countries in Europe. Αλλά θέλουμε επίσης να δοθέρουμε και ελπίδα και χαρά σε αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, παιδιά πρόσφυγες, και που στα όνειρά τους και στις επιθυμίες τους είναι να διασχίσουν κάποια στιγμή τα σύνορα που θα τους φέρουν στον τόπο που θα νιώσουν ότι μπορούν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. That's why when you propose this to come here with our club, our president, Jean Maria Bartomeu, support us from the very beginning in order that that must be a part of the club. A part of association in order to give to you all the best in order to support, and we expect to come back here again in order to, with the name of FC Barcelona, to support the refugees and of course the Greek people too. Γι' αυτό και από την αρχή είχαμε την υποστήριξη του Προέδρου του ποδοσφαιρικού μας κλαμπ, που έδειξε την επιθυμία να είναι μέρος όλων των προσπαθειών του Συλλόγου μας και του ποδοσφαιρικού μας κλαμπ. Η προσπάθειά μας αυτή να επισκεφθούμε την Ελλάδα και να δείξουμε την υποστήριξή μας τόσο στους Έλληνες όσο και στους πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ, ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναέρθουμε για αυτό το σκοπό. Τι γνωρίζει και τον Πας Γιάννενα? What do you know about the FC Pas Gianena, the local team? Not a lot. I am sorry. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ξέρω πολλά και να με συγχωρείτε γι' αυτό. You're talking about Pas Gianena? Pas Gianena. Ajax of Epirus. It's also called locally the Ajax of the Epirus region. Exactly. That's why I wanted to say to you. I think you have a famous nickname, Ajax of Epirus. Yeah. And that for us is very close to us because in the 70s, also our dream team model was Ajax of Amsterdam. That's why afterwards we contract Linus Michels and Johan Cruyff. Sorry, I go too fast. Ajax
ακριβώς, γι' αυτό έχετε ένα πολύ διάσημο παρατσούκλι. Στην δεκαετία του 70, ο Άγιαξ της Ιππήρου. Ο Άγιαξ της Ιππήρου ήταν στην ομάδα. Έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο όπως ο Κρόιφ. Ο Άγιαξ ο Κρόιφ. Έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο όπως ο Κρόιφ στον Άγιαξ. Ο Κρόιφ στον Άγιαξ. That's why I'm saying this. Because we notice we have the same philosophy. We start developing our football excellence with the football players, coaches came from Holland. And you put your name. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η φιλοσοφία μας είναι τόσο κοντά, γιατί και εμείς ξεκινήσαμε στο να υπερέχουμε σαν ομάδα, βάζοντας σαν προπονητής μας κάποιον από την Ολλανδία, όπως και η Ajax. That's why at the end we had the addition of the values of our Masia, but with excellence that came as well from Holland. All together today we are very proud that we have a fantastic club, a fantastic Masia that we feel so much proud of them. Γι' αυτό είμαστε και πολύ περήφανοι που όλα τα καλά και θετικά στοιχεία της ομάδας μας τα συνδυάσαμε με μια καταπληκτική συμβολή Ολλανδική και τώρα έχουμε ένα κλαμπ για το οποίο όλοι νιώθουμε περήφανοι για τα χαρακτηριστικά της επιτυχίας του. And I wish that must be your next step. Και αυτό ελπίζω να είναι και το δικό σας επόμενο βήμα για την ομάδα των Ιωαννίνων.